μας είπε ότι δεν αξίζει τον κόπο. Ρένο Σκορπιά τη, κύριε αστυνόμε. Διευθύνω το μαγαζί. Είμαι προσωπικό φίλο του κυρίου Κούστα. Ρώταγα εδώ τα παιδιά αν ο Κούστα το βράδυ του φόνου πήρε τίποτα μαζί του βγαίνοντα. Σαν τι δηλαδή? Ξέρω εγώ, τι εισπράξει τη μέρα. Τι εισπράξει τη μέρα. Ποιο κουβαλάει επάνω του τόσα χρήματα, κύριε αστυνόμε? Τι εισπράξει τη κλειδώνω εγώ στο γραφείο μου. Και το πρωί περνάει το φορτηγό τη City Protection και τη πηγαίνει στην τράπεζα. Πιάς. Η City Protection. Κανένας άλλος μίλησε μαζί του? Ναι, η Χάλια όταν κατέβαινε από την πίστα. Πού μπορώ να τη βρω? Είναι μέσα, βάφεται για να βγει. Στην ορχήστρα δίπλα, όπως βλέπετε. Τελειώσατε, κύριε αστυνόμα. Η Χάλια πρέπει να βγει. Τι γυρεύεις εσύ? Εγώ τι γυρεύω, εσύ τι γυρεύεις? Εγώ στο μαγαζί μου είμαι. Και δεν γουσταρώ πάθος την ώρα της δουλειάς μου, χαλάνε την ατμόσφαιρα. Ηρέμησε, Μάκη, δεν θέλω να φασαρίσω. Θα συγχωρείτε. Θα πάρεις πόλη από μέσα, μ' ακούς τελείως. Αν και τι μακιά πούλησες εδώ μέσα. Αν μ' ακούει και ο γέρος, θα έχεις φύγει από καιρό. Κύριε αστυνόμε, πώς από εδώ? Θα ήθελα ορισμένες διευκρινήσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Ντίνου Κούστα. Ευχαριστώ. Καθίστε. Κύριε Χορτιάτη, είσαι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας του Πρωτέα? Ναι, είμαι. Είσαι από τη Λιβαδιά? Όχι, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μεγάλωσα στη Λιβαδιά. Γι' αυτό έφτιαξες την ομάδα στη Λιβαδιά? Επειδή μεγάλωσες εκεί? Δεν την έφτιαξα εγώ, υπήρχε. Αλλά ήταν παντωμένη. Και σκέφτηκα να την πάρω και να τη βοηθήσω να ανέβει. Να σας κεράσω κάτι? Όχι, 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 ευχαριστώ. Γι' αυτό την πήρες? Όχι, γιατί το σινικό τείχος που χρηματοδοτούσε την ομάδα σου είναι στη Λιβαδιά? Φυσικό δεν είναι, κύριε αστυνόμε. Μια ομάδα της Λιβαδιάς θα βρει σπόνσορα στη Λιβαδιά, που θα βρει. Ήξερες ότι το σινικό τείχος ανήκε στον Κούστα? Όχι. Αυτό δεν το ήξερα. Δηλαδή δεν σου πρότεινε ο Κούστας χορηγό το εστιατόριο? Όχι. Ρενό, είδα στο μικρόφωνο μου, ρε. Οπα, να το. Μας συγχωρείτε, κύριε αστυνόμε. Όχι, όχι, όχι. Έτσι λίγο ξέρω ότι έχουμε τρόπους. Ποια ήταν η χορηγία? €500.000 ευρώ το χρόνο. Από πού σε κρατούσε ο Κούστας? Δεν ήταν δική σου η ομάδα, ήταν του Κούστα. Εσύ ήσουν απλώς η βιτρίνα. Κάνω λάθος? Κάνετε λάθος. Η ομάδα είναι δική μου. Στο όνομά μου. Ωραία, μπορεί να είναι στο όνομά σου. Ποιος κρυβόταν από πίσω, θέλω να ξέρω. Κανείς. Η σχέση μου με τον Κούστα ήταν πεντακάθαρη. Ποια ήταν ακριβώς αυτή η πεντακάθαρη σχέση? Όταν ήταν να αγοράσω τον Πρωτέα, δεν μου έφταναν τα χρήματα και ο Κούστας προσφέρθηκε να μου δανείσει. Και του τα επέστρεψες? Όχι. Όταν είδα ότι είχα δυσκολίες, μου πρότεινε να διαφανεί στην εταίρο στην ομάδα. Mm. Και έτσι να πατσίσουμε το ποσό. Mm. Δεν είναι παράνομο να έχω αφανεί στην εταίρο, κύριε αστυνόμε. Εδώ υπάρχουν επιχειρηματίες που ελέγχουν και 10 και 12 επιχειρήσεις και δεν φαίνονται πουθενά. Γιατί αρπάζεις? Σε κατηγόρησε κανείς? Με τι ποσοστό μπήκε συνεταίρος? Στην αρχή με 25%. Όταν πέθανε είχε φτάσει το 60. Μπαμπά, γιατί σου δάνεισε κι άλλα? Όχι, απλώς με χρηματοδοτούσε για να πάρω παίχτες. Καλά, μιλάμε. Τι έγινε, πού πας? Τρίτη μέρα σήμερα. Μάρινα, μου έχουμε πρόγραμμα. Το μαγαζί γεμίζει.
Έλα εδώ πιο κάτω μένει, δεν θα αργήσω. Έλα. Άντε πήγαινε. Θα βάλω την Κατέρινα στη θέση σου. Έλα γρήγορα, έτσι. Ευχαριστώ. Άντε.